Βοηθάμε τις κότες να αντιμετωπίσουν τον καύσωνα. Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σε ένα ακόμα καινούριο βίντεο. Δημήτρης εδώ και είμαστε για άλλη μια φορά στις κοτούλες μας, στις καινούριες μας κοτούλες, για να τις δώσουμε κάτι για να αντιμετωπίσουν τον καύσωνα. Οι κότες, όπως όλοι γνωρίζετε, δεν έχουν αδένες που βγάζουν υδρότα για να αντιμετωπίσουν τον καύσωνα και να υδρώσουν και να μπορέσουν να τροσιστούν, και γι' αυτό έχουν ανοιχτό στόμα τους και φεύγει όλη από την αναπνοή τους όλη αυτή η ποσότητα της θερμότητας που, ας πούμε, μαζεύει παραπάνω το σώμα τους. Το σώμα τους αντέχει 41 βαθμούς, οπότε είναι λίγο καλύτερα από εμάς, αλλά παρόλα αυτά από εκεί και πάνω ζορίζονται υπερβολικά πολύ. Ό,τι εξάτμιση θα γίνει σε νερό για να δροσιστούν είναι μόνο από το στόμα τους και υποφέρουν πάρα πολύ. Τι μπορούμε να κάνουμε για να τις δροσίσουμε? Να τις δώσουμε παγωμένο νεράκι και να τις δώσουμε παγωμένα φρούτα και λαχανικά για να φάνε. Εμείς σήμερα θα σας δείξουμε αυτές τις κοτούλες εδώ πέρα πίσω που βλέπετε. Είναι οι καινούργιες μας κοτούλες, είναι οι κοτούλες που φτιάξαμε για φέτος για εδώ πέρα για τα πιθερικά μου. Οι παλιές έχουν ξαναμπεί σε πτερόρια, θα τις δείξουμε και αυτές στη συνέχεια του βίντεο. Γεννάνε μένα, αλλά έχουν μπει σε πτερόρια λόγω της υπερβολικής ζέστης του καύσωνα και είναι λίγο ταλαιπωρημένες. Αυτές, όπως βλέπετε, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Είναι και πιο δροσερό το μέρος που τις έχουμε. Τι θα δώσουμε. Έχουμε φέρει χριστουγεννιάτικο δώρο. Πλάκα κάνω. Ούτε χριστουγεννιάτικο δώρο είναι, ούτε παγωτό. Είναι φρούτα παγωμένα. Είναι το πεπόνι που φάγαμε εμείς το πρωί, που το βγάλαμε το ψυγείο, το φάγαμε. Είναι πεφωνόφλουδες μαζί με κάποια κομματάκια κολοκυθάκι, κρεμμύδια που μαγειρέψαμε σήμερα το πρωί. Θα τους τα δώσουμε για να δροσιστούν. Πάμε να δούμε από εδώ μεριά. Όπως βλέπετε, τους έχουμε βάλει μια ολόκληρη κατσαρόλα με νεράκι, παγωμένο νεράκι, δροσερό από τη βρύση δηλαδή, όχι παγωμένο από το ψυγείο, για να μπορούν να πίνουν. Τους έχουμε δώσει άλλες 2-3 κατσαρόλες, οι οποίες είναι πίσω εκεί πέρα στο μέρος που κοιμούνται, γιατί έχει μπροστά το ξύλο και ουσιαστικά δεν το χτυπάει η ζέστη που μπαίνει από την πόρτα. Και είναι λίγο καλύτερα. Έχουν αρχίσει να γλεντάνε το πεπόνι. Τους φαίνεται περίεργο, δεν τους έχουμε ξαναδώσει πεπόνι. Αλλά σιγά σιγά θα το ανακαλύψουν και θα το φάνε κανονικά. Όπως βλέπετε, είναι μαθημένα σε άλλες γεύσεις, τους αρέσει περισσότερο το πράσινο χόρτο, για το οποίο ξετρελαίνονται. Ξετρελαίνονται για το χόρτο και τις βιταμίνες που έχει. Σύν ότι είναι δροσερό. Και ήρθαμε στις μεγάλες μασκότες, τις γέρικες, οι οποίες υποφέρουν από την πτερόρια. Είναι μια φυσιολογική διαδικασία, την οποία περνάνε οι κότες 2 φορές το χρόνο, χάνουν τα φτερά τους. Τώρα από την υπερβολική ζέστη. Ακούτε και μία που προσπαθεί να γεννήσει στο μεταξύ. Τώρα από την υπερβολική ζέστη πέφτουν τα φτερά τους. Τι μπορούμε να κάνουμε για να τις βοηθήσουμε? Βιταμίνη Ε και σελήνιο. Είναι τα 2 μαγικά συστατικά τα οποία βοηθάνε τις κότες για να έχουν πιο καλό φτέρωμα και πιο καλή ποιότητα ζωής. Εμείς όμως είμαστε κατά γενικότερα των συμπληρωμάτων. Τα ψιλοαποφεύγουμε. Και δίνουμε, όπως είπαμε, χόρτα, λαχανικά και απορρίμματα από το σπίτι. Αυτές είναι πιο μαθημένες, επειδή έχουν ζήσει αρκετό χρόνο της ζωής τους εδώ στο κοτέτσι και βλέπετε ότι ξέρουν τι παίζει με τα λαχανικά και τρέχουν κατευθείαν πάνω τους για να τα φάνε. Αυτό είναι το σημερινό μας βίντεο. Έτσι εμείς βοηθάμε τις κότες μας να αντιμετωπίσουν τον καύσωνα. Παρόλο που βαράει 40, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, τουλάχιστον δεν έχουμε χάσει εμείς κάποια κότα και όλα πάνε καλά. Θα σας χαιρετήσω,
Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχνάτε να κάνετε like. Αν είστε καινούργιοι στο κανάλι, κάντε εγγραφή. Τα ξαναλέμε σε καινούργιο βίντεο. Γεια σας!